είμαστε. Σώσει ζωές. Γίνε και εσύ ήρωας. Δώσε αίμα. Σώσει ζωές και νιώσε τη δύναμη της προσφοράς. Εθελοντές αιμοδότες Ελλάδος. Μαζί γράφουν ιστορίες ζωής. 22η Πανελλήνια Λαμαριδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. Τελετή αφήστες. Οδηγήσατε σήμερα τη φλόγα της αγάπης, της ζωής και της ελπίδας. Καθώς ήρθατε λοιπόν εδώ στο χώρο της υποδοχής, θα ανάψουμε το βωμό και σε λίγο θα γίνει μια μικρή εκδήλωση. Παρακαλώ, πάμε και την αγαπητή μας Λίδα Μαρία Μαθοπούλου, που μας τιμάει σήμερα με την παρουσία της. Είναι η αθλήτρια που πρόσφατα, μόλις πριν λίγο καιρό, στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το Παρίσι, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα στην κατηγορία TAF38. Λοιπόν, Λίδα, εδώ κορίτσι μου που είσαι μαζί με τον Πάμπη. Περιμένουμε σε όλους. Γιώργο, τώρα. Ωραία. Αγαπητή κυρία Λιακούλη, βουλευτή Λάρισσας, ΠΑΣΟΚ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ο κύριος Αποστόλου Ευάγγελος, την κυρία Μπάσμπα Διαμάντο, η κυρία Μαμανού Ευγενία, κύριος Θεοχαρίδης Δημήτρης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης ο κύριος Σάμερα Μάρη, η πρόεδρος του Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαλάνης, η κυρία Μάνη, μαζί με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ρένο Καριώτη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πελοποννησίων,
αξιότιμη Δημοτική Σύμβουλη, φίλες, φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ, όπως και την αγαπητή Λίδα μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Μπεκιάλ. Η 22η Πανελλήνια Λαμπιδοδρομία της ΠΟΣΕΑ είναι πραγματικότητα, έχει γίνει, καθώς και η 108η Εθελοντική Ομοδοσία του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, περισσότερο για τη σημερινή ημέρα και για το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, αλλά και για το λόγο που έχει γίνει από τον πρόεδρο του συλλόγου μας, του Συλλόγου Ελπίδα, κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο. Πρόεδρε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι αιμοδότες, φίλες και φίλοι του συλλόγου μας, αγαπητοί συμπολίτες, αγαπητοί λαμπεδοδρόμοι, εκπρόσωποι συλλόγου και φορέων της πόλης, αγαπητή Λίδα Μανθοπούλο, ευχαριστούμε πάλι για ακόμα μια φορά που μας τιμάς με την παρουσία σου σήμερα και βέβαια θερμά συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κατακτήσει. Η σημερινή εκδήλωση, θέλω να πω, γίνεται στα πλαίσια της 22ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας, που είναι μια προσπάθεια που εδώ και 2,5 μήνες ξεκίνησε από την Αθήνα, συνέχισε στο Ξυλόκαστρο και συνέχεια περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, και ο σκοπός αυτός είναι, όπως και εμείς και όλων των αδελφών συλλόγων, είναι ένας και μοναδικός. Η αφύπνιση συνειδήσεων συμπολιτών μας, η μεταλαμπάδευση, το πώς να μεταλαμπαδεύσουμε στους συνδημότες μας και στους κατοίκους του Αμπελώνα το πανανθρώπινο ιδεώδες της εθελοντικής συμμοδοσίας. Να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να παρακινήσουμε και να προτρέψουμε, αφού ευαισθητοποιήσουμε πρώτα όλους τους συμπολίτες μας να γίνουν εθελοντές συμμοδότες. Εμείς αυτό, όπως και όλοι οι αδελφοί σύλλογοι, το παλεύουμε και εμείς λέμε, έχουμε ένα σαν σύνθημα. Αυτό που έλεγε ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου μας, ο ιδρυτής και επίτιμος πρότιμος προς συλλόγου μας, ο κύριος Απόστολος Παπαϊωάννου, που ο ένας δεν φτάνει, αυτό είναι το σύνθημά μας. Οι λίγοι δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε όλοι, χρειαζόμαστε πολλοί, κάθε σπίτι και ένας εθελοντής συμμοδότης. Αυτό πρέπει να κάνουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε έως ότου επιτέλους η χώρα μας και ο Δήμος μας εδώ εν προκειμένου γίνει αυτάκιος σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Θέλω να πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι που γίνεται σε συνεργασία, σε διοργάνωση με την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και δράτουμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω εδώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αποστόλου και τον φίλο μας τον Δημήτρη, τον Μπάτσιο εδώ πέρα, που είναι ο βασικός συντελεστής αυτής της διοργάνωσης, της γραφειοκρατικής διαδικασίας που απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά και η περιφέρεια να μας καλύψει αυτά τα ωραία, το στέγαστρο και τον ποδηλατικό γύρο σε άλλες δράσεις με μπλουζάκια, φανελάκια, καπελάκια κτλ. Επίσης, με την υποστήριξη, την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Τυρνάβου, που και αυτός συμβάλλει σε αυτήν και θέλω να πιστεύω ότι η συνεργασία που ξεκίνησε φέτος θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Και βέβαια είναι αφιερωμένη σε έναν φίλο μας, μέλος του συλλόγου μας, ο οποίος υπηρέτησε το σύλλογό μας στο μεγάλο, στο Στέλιο τον Καφέ, με τεράστια προσφορά, που έφυγε πριν λίγες μέρες από κοντά μας και μόλις χθες είχαμε το μνημόσυνο των 40 ημερών, ένας άνθρωπος που συνέβολε καθοριστικά πέρα από την μεγάλη του ευγενική μου προσφορά που έφτασε στις 90 μονάδες, μιλάμε από τους πανελλαδικά, από τους πρώτους που είναι, είχε σημαντική προσφορά και στο έργο του και στην διάδοση του θεσμού της εθελοντικής συμμοδοσίας. Έτσι, παρά την ηλικία του λοιπόν, έκανε έναν αγώνα τεράστιο που δεν τον κάνουν νέοι σήμερα στη ηλικία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ενέργειές του θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους εθελοντές συμμοδότες, άλλα μέλη του συλλόγου μας και άλλους κατοίκους του Αμπελώνα. Ας είναι η Ιωνία εμείς με το φίλο του Στέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι, λαμπαδιδρόμοι, ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλατε σε αυτή την προσπάθεια και γυρίσατε διαδίδοντας αυτό το μήνυμα της εθελοντικής συμμοδοσίας. Να ευχαριστήσω τους διευθυντές των τριών δημοτικών σχολείων της πόλης μας, το αθλητικό σωματείο του Γυμναστικού Συλλόγου του Αμπελωνιακού και βέβαια τους φίλους δρομής του Τυρνάβου. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Η συνεργασία που ξεκίνησε φέτος θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς και βέβαια είναι αφιερωμένη σε έναν φίλο μας, μέλος του συλλόγου μας, ο οποίος υπηρέτησε το σύλλογό μας στο μεγάλο, στο Στέλιο τον Καφέ, με τεράστια προσφορά, που έφυγε πριν λίγες μέρες από κοντά μας και μόλις χθες είχαμε το μνημόσυνο των 40 ημερών, ένας άνθρωπος που συνέβολε καθοριστικά πέρα από την μεγάλη του ευγενική μου προσφορά που έφτασε στις 90 μονάδες, μιλάμε από τους πανελλαδικά, από τους πρώτους που είναι,
είχε σημαντική προσφορά και στο έργο του και στην διάδοση του θεσμού της εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι, παρά την ηλικία του λοιπόν, έκανε έναν αγώνα τεράστιο που δεν τον κάνουν νέοι σήμερα στην ηλικία, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ενέργειές του θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους εθελοντές αιμοδότες, άλλα μέλη του συλλόγου μας και άλλους κατοίκους του Αμπελώνα. Ας είναι η Ιωνία η μνήμη του φίλου του Στέλιου. Αγαπητοί μας φίλοι, λαμπαδιδρόμοι, ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλατε σε αυτή την προσπάθεια και γυρίσατε διαδίδοντας αυτό το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Να ευχαριστήσω τους διευθυντές των τριών δημοτικών σχολείων της πόλης μας, του Αθλητικού Σωματεία του Γυμναστικού Συλλόγου του Αμπελωνιακού και βέβαια τους φίλους δρομής του Τυρνάβου. Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και θέλω αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου, πριν δώσω το λόγο να χαιρετήσουν οι φίλοι καλεσμένοι, να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τη Λίδα Τιμανθοπούλου που μας τιμάει και μας έκανε περήφανους με το επίτευγμά της αυτό. Η Λίδα μας δίδαξε όλους πως είναι να αγωνίζεσαι και ότι τίποτα δεν τα πετυχαίνεις εύκολα, έτσι τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή παρά μόνο με αγώνες, με θυσίες, με επιμονή, και υπομονή κατακτώνται. Και αυτό έκανε και πραγματικά μας δίδαξε όλους και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτό. Αγαπητή Λίδα, σε καλό, επιτρέψτε μου δύο λόγια. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να σας βλέπω όλους, και εννοείται είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε αίμα. Είναι τζάμπα, δεν μπορούμε να σώνουμε πάρα πολλές ζωές και κάνουμε ένα μεγάλο καλό σε όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την ανάγκη, γιατί ξέρω κι εγώ, επειδή έχω τις κλίνες και τα πλάκια, είναι δύσκολο όταν έχεις μια πάθηση που δεν μπορείς να την αποφύγεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και βλέπω και τις μικρότερες γενιές από μένα να προχωράνε και να σκέφτονται και να βλέπουν όλους εμάς που δίνουμε αίμα και είμαστε εδώ σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να είμαι εδώ. Βέβαια, παράλληλη θα ήταν αν δεν είχαμε και τη μεγάλη συντελεστή αυτή τη προσπάθεια τη Λίδα, την προπονήτρια τη, τη Βασιλική την Πεκιάρη, να μας πει ένα σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Αμπελονίτισσα. Έχω πάει εδώ στο σχολείο. Ο μπαμπάς μου, ο κύριος Μπεκιάρης, ο Βασίλης, είναι και αυτός προπονητής. Από αυτόν έχω μάθει τα πάντα. Όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας σε αυτό το μέρος, προπονητικά και γυμναστές έχουν γίνει πολύ εξαιτίας του. Έχουμε αγαπήσει όλοι τον αθλητισμό. Εγώ ασχολήθηκα λίγο με το κομμάτι του παρααθλητισμού, που είναι η ειδική αγωγή και οι ειδικές προπονητικές ανάγκες σε ανθρώπους που έχουν κάποιες δυσκολίες. Γιατί η λέξη αναπηρία είναι πολύ πιο σύνθετη. Η Λίδα δυστυχώς έχει αυτή τη δυσκολία που προέκυψε την τελευταία χρονιά. Παρ' όλα αυτά την ξεπέρασε πάρα πολύ γρήγορα, ανταποκρίθηκε στις καινούργιες συνθήκες του σώματός της και κατάφερε να γίνει παραολυμπιονίκης μέσα σε λιγότερο από 14 μήνες. Την ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε να προσπαθήσουμε όλο αυτό το επίτευγμα. Τόσο και τον παπά μου, τον κύριο Μπεκιάρη Βασίλη, όσο και τη Λίδα Δημανθοπούλου, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω κάνει κι εγώ κάτι. Από την άλλη, θα ήθελα να πω για το αγαθό της αιμοδοσίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο ως φιλανθρωπία και ως προσφορά από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον, από το να δίνεις κάτι τόσο πολύτιμο που είναι δωρεάν. Προτρέπω όλους τους ανθρώπους που μπορούν, γιατί δυστυχώς κάποιοι δεν μπορούμε να δώσουμε πια αίμα, όμως όλοι όσοι μπορούν θα τους παρακαλούσα να δίνουν αίμα σε κάθε ευκαιρία για κάθε άνθρωπο. Είναι κρίμα να μας λείπει κάτι που υπάρχει τόσο πολύ παντού. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και τους συνδημότες μας, τον καθηγητή φυσικής αγωγής, τον Βασίλη Μπικιάρη, που χάρη στη δική του παρέμβαση έχουμε σήμερα εδώ την Λίδα Τιμανθοπούλου μαζί μας. Λοιπόν, και τώρα στιγμή να βραβεύσουμε τα δύο κορίτσια. Λίδα, έλα σε παρακαλώ. Εντάξει.
μας καθένας. Να είσαι πάντα καλά, παιδί μου, αλλή, να παρέχεις για το παιδί και να συνεχίσουμε να μας να κάνεις περίπου. Βασιλική, έλα της και για σένα μια τιμική πραγιά που είναι σένα και για τη μεγάλη σου συμβουλή στην επιτυχία της Αιγίδας. Πάτε καλά να αγωνίζεσαι πάντα και να έχουμε πάντα επιτυχίες στην πλαγιά της. Ναι, τώρα. Εντάξει. Και το μεταλλού. Έγινε. Να είσαι καλά, θερμά συγχαρητήρια. Πάτε. Και τώρα τη βουλευτή την κυρία Λιακούλη να πει δύο λόγια να χαιρετήσει και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Τι μεγάλη χαρά σήμερα που για άλλη μια φορά σε αυτή την πολύ όμορφη πλατεία, τη γωνιά του νομού μας, παίρνουμε τόσο δυνατά μηνύματα. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά τη Λιδά. Μπράβο κορίτσι μου. Για το κουράγιο σου, για τη δύναμή σου, για το ότι μας ανέβασες τόσο ψηλά στο βάθρο μαζί την Ελλάδα και όλες τις ψυχές και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ανθρώπινη πίστη, η δύναμη της καρδιάς, του νου και της ψυχής μαζί μπορεί να σε ανεβάσει στο ψηλότερο βάθρο. Μπράβο και σε όλους τους ανθρώπους που περιβάλλεται με τόση αγάπη αυτό το κορίτσι που είναι μόλις 19 χρονών. Φανταστείτε τι περιμένουμε από σένα, πόσο πολλά πράγματα και έχουμε και παγκόσμιο, ε! Μπράβο, αυτό λοιπόν περιμένουμε από τη Λίδα τώρα, το παγκόσμιο. Και μαζί σε αυτή την όμορφη συντροφιά των ανθρώπων που σήμερα μας δίνουν ένα τεράστιο μήνυμα ελπίδας και αγάπης με το αίμα που δεν χορταίνω να λέω ότι δεν κατάφερε η ανθρώπινη επιστήμη που κάνει τώρα βόλτες στο φεγγάρι εμέρι. Πού είσαι Μέρη Χατζηδάκη, έλα προς τα δω. Σε μνή πάντοτε και ακούραστη. Μαζί με τον Απόστολο Παπαϊωάννου και τον Γιάννη τον Γιαννόπουλο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδιών της Ελπίδας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τα τοπικά συμβούλια, τα μικρά μας παιδιά δίνουν ένα τόσο σοβαρό μήνυμα και οι εθελοντές όλοι με τη λαμπεδοδρομία σήμερα. Την 21η στα 23 χρόνια λειτουργίας της Ελπίδας. Και το μήνυμα είναι ότι φτάσαμε στο φεγγάρι και κάνουμε βόλτες, αλλά το αίμα δεν επέτρεψε ο Θεός να γίνει σε ένα εργαστήρι των ανθρώπων, ακόμα έστω, λέω εγώ. Γιατί? Για να δοκιμαζόμαστε κάθε φορά στο πόσο μπορεί αυτό να το προωθήσουμε, να το απλώσουμε, να το μοιραστούμε και να το αγκαλιάσουμε. Και θέλω να εξομολογηθώ φέτος σε αυτή τη συντροφιά που βρίσκομαι κάθε χρόνο μαζί ότι αισθάνομαι μία μειονεξία κάθε χρόνο. Είμαι δυστυχώς ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που εδώ και λίγα χρόνια δεν μπορώ να δώσω αίμα εξαιτίας της φαρμακευτικής αγωγής που παίρνω. Και αυτό μου στερεί τη δυνατότητα να φτάσω εσάς και να μπορέσω να είμαι μία σαν εσάς που κάνετε μία τόσο μεγάλη προσφορά ζωής. Προσπαθώ με άλλους τρόπους όμως, μέσα από το κανείς μόνο στο εθελοντικό δίκτυο, τη συνεργασία με την ελπίδα, την προσφορά στη ζωή, αυτή τη μειονεξία να την ξεπεράσω. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγαλύτερος είναι ο ενθουσιασμός μου για όλους τους αιμοδότες που ελπίζω ότι θα είναι και τα παιδιά μου έχουν ξεκινήσει είναι να είναι και σκέφτομαι ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπληρώσω αυτό το μεγάλο κενό. Εύχομαι από καρδιάς κάθε χρόνο σε αυτήν εδώ την πλατεία κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Θεού και αυτής της εκκλησίας που πρέπει να τη φτιάξουμε κύριε Απόστολε και να λειτουργήσουμε πάλι μέσα με την ευλογία της Παναγίας να δίνουμε την ψυχή μας και από την καρδιά μας ένα μικρό κομμάτι χαράς σε όσους το χρειάζονται πραγματικά. Εγώ εύχομαι αυτή η κίνηση από τον Αμπελώνα να βρει μιμητές όλο τον ομό. Όσο είμαστε εδώ θα πολεμάμε γι' αυτό. Μπράβο σε όλους και στον αγώνα σας. Οι άλλοι βουλευτές της Λάρισσας δυστυχώς είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Στείλαν βέβαια χαιρετισμό για την επιτυχία της εκδήλωσης. Είναι ο κύριος Κέλλας ο υπουργός, ο κύριος Χαραγκόπουλος και ο κύριος Κόκαλης,
αλληλημένες υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να είναι σήμερα μαζί μας. Τους αναφέρουμε. Και καλό στο βήμα τον αγαπητό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Υγείας και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωσή σας για ακόμη μια φορά νιώθω μεγάλη χαρά για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Μαλθοπούλου, η οποία πρόσφατα με την επιτυχία της αυτή μας έχει διδάξει ένα βασικό, το ότι όταν υπάρχει θέληση και εσωτερική δύναμη, ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε καλωσορίζουμε στον τόπο μας. Η δεύτερη χαρά μου είναι, και ο δεύτερος λόγος είναι, ότι για ακόμη μία φορά σήμερα είμαι στην εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Ελπίδα, έναν από τους πιο δυναμικούς συλλόγους που υπάρχουν στον νομό Λάρισας και όχι μόνο. Είναι μεγάλη υπόθεση όλοι μας να δίνουμε το αίμα, γιατί όπως ξέρουμε και όπως ακούμε καθημερινά, το αίμα δεν γίνεται σε κανένα εργαστήριο. Είναι προσφορά ζωής από τον άνθρωπο για τον συνάνθρωπό μας. Για μένα είναι μεγάλη χαρά, γιατί είμαι και εγώ παιδί της αιμοδοσίας. Και πώς το εννοώ αυτό? Μαζί με την κυρία Μέρτη Χατζητάκη, την πρώην διευθύντρια της αιμοδοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Πηγαίνοντας στην αιμοδοσία βρήκα ένα πολύ καλό κλίμα, αγωνιστήκαμε και εμείς και το προσωπικό της αιμοδοσίας, όπως κάνει διαχρονικά ακόμη και τώρα, δίνει τη ζωή του για να προσελκύσει εθελοντές αιμοδότες, αλλά και να δώσει τον καλύτερο εαυτό να μαζευτούν φιάλες αίμα που είναι απαραίτητες για τη ζωή. Αίμα ίσον λοιπόν ζωή. Στο καινούργιο μου μετερίζει, που είμαι ως Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, για μένα είναι σημαντικότατο να βοηθηθούν όλες οι δράσεις των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια σε αίμα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε έναν καθημερινό αγώνα, γιατί πολλές φορές οι μονάδες αίματος που υπάρχουν στα νοσοκομεία μας ανά την Ελλάδα δεν επαρκούν. Άρα, εκτός από τους παλιούς αιμοδότες, το ευχάριστο είναι ότι σήμερα εδώ στον Σύλλογο Αιμοδοτών Ελπίδα συναντώ και νέα παιδιά που έρχονται να δώσουν το αίμα τους, να δώσουν το αίμα τους για τον συνάνθρωπο. Όπως προανέφερε και η κυρία βουλευτής η Λίτσα Ηλιακούλη, ούτε εγώ μπορώ να δώσω, έδινα αίμα μέχρι μια συγκεκριμένη χρονολογία, αλλά και εμένα θέματα υγείας δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω. Συνεχίζουν όμως για μένα, αφήνω παρακαταθήκη τα δύο από τα τρία μου παιδιά. Γιατί ο μικρότερος δεν μπορεί ακόμη, αλλά πιστεύω ότι και αυτός θα δώσει το αίμα του για τον συνάνθρωπο. Έτσι λοιπόν όλοι μας αγωνιζόμαστε για τον συνάνθρωπο. Ο εθελοντισμός είναι το α και το ω. Πρέπει να μάθουμε να επικρατεί, εκτός από τις εθελοντικές αιμοδοσίες, η συλλογικότητα και στην καθημερινότητά μας. Όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον και στην αιμοδοσία, αλλά και στην καθημερινή μας ζωή. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, ευχαριστώ τα μέλη, ευχαριστώ τους εθελοντές αιμοδότες, τα παιδιά που σήμερα δίνουν το δικό τους στίγμα από μικρές ηλικίες, ότι θα είναι δίπλα στον συνάνθρωπο, και όλοι μαζί προσπαθούμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστώ, εύχομαι με υγεία το χρόνο πάλι εδώ από τη Νέα Χρονιά. Η Περιφέρεια θα είναι αρρωγός έμπρακτα και όχι μόνο σε λόγια. Πρόεδρε, είμαστε κοντά σας, σε όλους τους συλλόγους, σε όλους τους συνανθρώπους μας που καθημερινά δίνουν αγώνα για τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Που επιτελούμε στο κοινωνικό σύνολο στον Απελώνα και στην πόλη μας και στο Δήμο μας γενικότερα. Και ακόμη μια φορά, αφού ευχαριστήσω τους αιμοδότες, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές για τη σημαντική, την ανιδιωτική και εθελοντική προσφορά τους, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συμβάλλουν στην προβολή και τη διαφήμιση όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας και ιδιαίτερα το Τύρνοβος Πρες και τον φίλο τον Γιώργο τον Μαλίτα, που είναι το στήριγμά μας πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Να ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώσαμε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Συνεχίζουμε όμως την ημουδουσία μας, έτσι.